Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μας δίνεται να αναπτύξουμε μερικές απόψεις για αυτό το φλέγον θέμα του τελευταίου χρονικού διαστήματος. παρά το προχωρημένο της ώρας, εγώ θα προσπαθήσω με πολύ σύντομο και περιεκτικό τρόπο να βάλω κάποιες διαπιστώσεις που είναι ήδη γνωστές σε όλους μας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ε, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επωφελήθηκε σημαντικά από την πρόσφατη ε, μεταρρύθμιση από το γεγονός δηλαδή του διαχωρισμού του παρόχου υπηρεσιών υγείας από τον αγοραστή υπηρεσιών υγείας και ε, έδωσε με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυναμική του να βάλουμε τη δυνα... η δυνατότητα να μπει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας... στο επίκεντρο ε, των ε, υπηρεσιών υγείας. Ε, άλλη μεγάλη σημαντική διαπίστωση είναι το γεγονός... ότι το φορτίο που δέχεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας... για την διαχείριση των χρονίων νοσημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρουμε ότι περίπου το 80% των επισκέψεων... Οφείλεται, οφείλεται στα χρόνια νοσήματα και περίπου 60% των νοσοκομιακών εισαγωγών... Χωρίς κανείς, να, ε, ε, χωρίς κανείς να μην βάλει στην ατζέντα και την συνοσιρότητα. Και ταυτόχρονα όταν αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα... παρατηρείται το φαινόμενο της αντίστροφης υποκατάστασης... όπου υψηλή και ακριβή τεχνολογία όπως είναι η νοσοκομειακή φροντίδα η οποία α, α, υποκαθιστά πολλές φορές την απλή, εύκολη, πρωτοβάθμια φροντίδα που μπορεί να παρασκευτεί στον πληθυσμό. Αυτό έχει μετρηθεί σε διάφορες μελέτες και φτάνει στο επίπεδο του 28%, που πρακτικά σημαίνει ότι με μία απλή συστηματική παρακολούθηση με κόστος 30 ευρώ ετησίως θα αποφεύγαμε μια νοσηλεία που θα κόστιζε περίπου 2.000 ευρώ. Η σημασία της πρωτοβάθμιας επίσης για τα συστήματα, για το κόστος των υπηρεσιών υγείας έχει πολλές φορές αποτιμηθεί, δείχνοντας ότι, δείχνοντας ότι συστήματα τα οποία έχουν ισχυρό φορτίο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν και χαμηλότερες υγειονομικές δαπάνες. Και όχι μόνο αυτό, πετυχαίνουν ως επιτοπλίστων και καλύτερα υγειονομικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να εντοπιστεί και στο επίπεδο των ειδικών μονάδων... πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας... οι οποίες έχουν καλύτερες εκβάσεις, καλύτερα αποτελέσματα... όταν με ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του πληθυσμού. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες που το καταδεικνύουν αυτό. Τη στιγμή που είναι επίσης γνωστό ότι ως χώρα δαπανάμε και ε, ακούστηκε αρκετά και από τις προηγούμενες ομιλίες ότι ως χώρα δαπανάμε ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό για την πρόληψη και για διάσεις δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής υγείας. Ε, εκτιμάται κοντά στο 4% της συνολικής μας δαπάνης, ενώ σε σχέση με άλλα κράτη δαπανάμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό για ε, υψηλή τεχνολογίας νοσοκομιακή φροντίδα. Ταυτόχρονα όμως, ενώ δαπανάμε ένα χαμηλό ποσοστό του, των συνολικών μας δαπανών, δαπανάμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό κατά, σε αναλογία για εργαστηριακές εξετάσεις, για παράδειγμα, και βρισκόμαστε στις χώρες που η δαπάνη τους σε αυτό το τομέα είναι από τις αρκετά υψηλότερες μαζί με άλλες χώρες του Νότου, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ιταλία κλπ. Ενώ του ε, τους τελευταίους μήνες έχει γίνει επίσης φανερό εξαιτίας κυρίως και της αλλαγής που προήλθε από την κατάργηση των πολυατρίων του ΙΚΑ και αντίστοιχα του ΕΟΠΗ και την δημιουργία του παιδί ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών επέλεξαν την εξυπηρέτησή τους μέσα από τις δομές του ιδιωτικού τομέα γιατί παρά το υψηλότερο κόστος, παρά το γεγονός ότι εκεί έπρεπε να πληρώσουν τη συμμετοχή του 15%, προφανώς έβρισκαν καλύτερη ανταπόκριση, καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα για την εκτέλεση των διαγνωστικών τους εξετάσεων και φυσικά και για τις ιατρικές επισκέψεις στους, στους διάφορες ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, οι οποίοι Ίσως λόγω και της ανάγκης οικονομικής απόδοσης από τους ίδιους... είχαν την εγρήγορση να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα... σε σχέση με τη φροντίδα που παρήχαν στους ασθενείς τους. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και η σύγκριση μεταξύ των συστημάτων αποζημίωσης... που χρησιμοποιεί ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας αυτή την χώρα είναι μια διαφάνεια που σε, την έχω ξαναδείξει αρκετές φορές, όπου συγκρίνει το ε, σύστημα αποζημίωσης κατά πράξη και περίπτωση που χρησιμοποιούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και δυστυχώς κληρονόμησε και ο ΕΟΠΗ, όπου σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα εξαιτία τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων πέτυχε να μειώσει τι δαπάνε, αλλά εξαιτία τη πλήρου ανεπαρξία ε, οποιοδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού οι δαπάνε θα δούμε στου ΕΟΠΗ για ε, διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις ε, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε μία διετία. Ταυτόχρονα, ο ιδιωτικός τομέας, η σχέση δηλαδή των, των ιδιωτών παρόχων με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, η οποία στηρίζεται σε συστήματα capitation, όπου εκεί το οικονομικό κίνδυνο τον αναλαμβάνει ο πάροχος, καταφέρνουν για μία δεκαετία και πάνω να, στα, να σταθεροποιήσουν σε ένα χαμηλό επίπεδο τις δαπάνες τους ανα, ασφαλισμένο. Ε, Και αν συγκρίνουμε το σύστημα αποζημίωσης, των, ε, ε, τις τιμές μάλλον αποζημίωσης του ΕΟΠΗ με το κόστος των... Ε, ε, δημοσίων νοσοκομείων για να παράγουν τις ίδιες εξετάσεις, θα δούμε τραγελαφικές καταστάσεις. Θα δούμε νοσοκομεία ε, που, σε, που η αποζημίωσή τους για μια γενική αίματος είναι διπλάσια ή τριπλάσια, ή, μάλλον το κόστος παραγωγής μιας γενικής αίματος είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο σε σχέση με την τιμή αποζημίωσης που παίρνουν από τον ΕΟΠΗ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ή θα έπρεπε να δώσουν αυτές τις εξετάσεις ε, στους ιδιώτες παρόχους να τις εκτελέσουν ή θα έπρεπε να βρουν έναν άλλο μηχανισμό ο οποίος θα περιόριζε το, τη δαπάνη τους, θα περιόριζε το κόστος τους. Και εδώ έχουμε μια αναγωγή αυτών των αποτελεσμάτων που λέει ότι από τα 185 εκατομμύρια ευρώ, 181 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για αντιδραστήρια, αν αυτέ οι εξετάσει δίδονταν για να εκτελεστούν στον ιδιωτικό τομέα με το υψηλό επίπεδο αποζημίωση που ε, αποζημιώνει τι εξετάσει ο ΕΟΠΗ σήμερα, η δαπάνη του, των δημοσίων νοσοκομείων θα έπεφτε στα 38 εκατομμύρια. Το όφελο είναι αυτονόητο. Και δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει και το γεγονός της λειτουργίας, του τρόπου λειτουργίας των ιδιωτικών μικροβιολογικών εργαστηρίων, τα οποία λειτουργούν ως αιμολυπτήρια, δηλαδή παίρνουν ε, το αίμα ε, για αιματολογικές εξετάσεις από τους ασθενείς και στέλνουν αυτές τις εξετάσεις. Μια πρακτική που χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό, χρησιμοποιείται διεθνώς. Ε, αν συγκρίνουμε τις, τις τιμές-κόστους... Ε, αγοράς αυτών των, το, αποτελέσμα αυτών των εξετάσεων από τα εργαστήρια αναφορά σε σχέση με την τιμή που πληρώνει η ΕΟΠΗ προ-rebate και clawback βέβαια, το οποίο είναι εξαντλητικό, το οποίο είναι τη τάξη του 50%, ακόμα και τότε η διαφορά που προκύπτει είναι, όπως θα δείτε, τραγική. Ας πάρουμε, αυτές είναι οι πιο συχνές εξετάσεις. Ε, οι θυρεοειδικές ορμόνες, για παράδειγμα, έχουν δεκαπλάσια τιμή αποζημίωσης από το κόστος παραγωγής τους. Και ε, να μην παρακολουθήσουμε το γεγονός της λειτουργίας του ιατρικού σώματος από πληθώρα δημοσιευμάτων που έχουν βγει σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία κάνουν πρωτοβάθμια, σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτουν πρωτοβάθμιες ανάγκες, είναι τρομερό το γεγονός για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε καθεστώς πληθωρισμού γιατρών να δημιουργούνται φαινόμενα ουρά στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Αυτό είναι αδιανόητο. Και ταυτόχρονα να υπάρχει στο σύστημα τέτοια ελευθερία στην επιλογή θεραπείων, η οποία δεν έχει καμία λογική και κανένα προηγούμενο. Βλέπετε, για παράδειγμα, εδώ σε πρόσφατες συνταγογραφήσει, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη δυνατότητα ενός ουρολόγου να συνταγογραφήσει σε γυναίκα PSA, ένα, το λένε, μια εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη, ή ενός γυναικολόγου να συνταγογραφήσει σε άντρα φάρμακα πρόκληση ορυξία. Αυτό θεωρώ ότι σε καθ... κανένα λογικό σύστημα δεν θα μπορούσε να υφίσταται μια τέτοιου είδου δυνατότητα από τη στιγμή που λέμε ότι δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο και καλώ το δημιουργήσαμε, όπου δίνετε συγκεκριμένε δυνατότητε, αλλά συνεπάγεται και συγκεκριμένε υποχρεώσει στου γιατρού που το χρησιμοποιούν. Και αυτονόητα θα έπρεπε να εφαρμόσει το σύστημα ε, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συστήματα ελέγχου εξετάσεων, για παράδειγμα, και φαρμάκων αντίστοιχα, τα οποία θα μπορούσαν, θα έπρεπε να περιορίσουν με πολλούς τρόπους την προκλητή ζήτηση. Τέτοια συστήματα εφαρμόζονται και στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά εφαρμόζονται και διεθνώς σε πολλές άλλες χώρες. Άρα εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει το ιατρικό δυναμικό της χώρας να αξιολογείται ούτω ώστε να πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά την απόδοση των δαπανών που καταναλώνουν οι Έλληνες πολίτες. Βέβαια, για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε η πολιτεία να του έχει καθορίσει με σαφή τρόπο και μακροπρόθεσμα τον τρόπο διαμόρφωσης του παιχνιδιού. Θα έπρεπε να πει στους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ότι το πακέτο παροχών που δίνουν στους ασθενείς τους... είναι συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά... και αποζημιώνεται και με συγκεκριμένο τρόπο. Και ταυτόχρονα θα έπρεπε να τους δώσει και την δυνατότητα... την εκπαιδευτική δυνατότητα... Να, ε, και όλα εκείνα τα εργαλεία ηλεκτρονικά ή άλλα που θα χρειάζονταν... ούτω ώστε να, να πετύχουν ε, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τον ε, στόχο τους. Εγώ θα ήθελα να κλείσω... Με, μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις με δύο-τρεις προτάσεις που θα μπορούσαμε και αργότερα να συζητήσουμε. Ε, ναι, το παιδί είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση γιατί διαχωρίζει με σαφή τρόπο την προσφορά από τη ζήτηση. Εγώ θα ήθελα να λειτουργεί εντελώ ανεξάρτητα όσο ε, ω οντότητα μέσα στι υγειονομικέ περιφέρειε και θα ήθελα να το δω να λειτουργεί με ένα εντελώ σύγχρονο τρόπο, όπω για παράδειγμα η ΑΕΜΗ ανώνυμες, δηλαδή, εταιρείες, όπως αντίστοιχα υπάρχουν τα Primary Care Trusts στην Αγγλία, τα οποία με όρους κόστους και αποδοτικότητας να παρέχουν τις καλύτερες και τις φθηνότερες υπηρεσίες τους πολίτες. Επίσης, θα περίμενα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός ελεγχόμενου υγιούς ανταγωνισμού, να αρθούν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και τα εμπόδια επιλογή των χρηστών και ουσιαστικά εκείνο που θα περίμενα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασία ή ανταγωνισμού του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε θα παίρνουν τι καλύτερε υπηρεσίε στι φθηνότερε τιμέ. Τέλο, για την πολλή συζήτηση που γίνεται για την κάλυψη των ανασφαλίστων. Εκείνο που θα πρότεινα θα ήταν να δανειστούμε μεθοδολογίες από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, όπως είναι το Group Insurance, οι ομαδικές ασφαλίσεις, ούτω ώστε χρησιμοποιώντας και τις μεθοδολογίες αποζημίωσης που συζητήσαμε νωρίτερα, να βρούμε φθηνές λύσεις, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των πολιτών. Και στα συστήματα αποζημίωσης το απαρχαιωμένο κατά πράξη και περίπτωση, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή κάποια άλλη χώρα του δυτικού κόσμου να το εφαρμόζει πλέον. Ε, υπάρχουν μοντέλα risk sharing, υπάρχουν μοντέλα pay for performance, μοντέλα τα οποία ε, επιβραβεύουν την απόδοση των παρόχων και θα μπορούσαμε να επιλέξουμε με πολύ εύκολο τρόπο κάποιο από αυτά για να καλύψουμε με υγιή. Ε, τρόπο της ανάγκης μας. Τέλος, για να επανέλθω ε, για αυτούς που είναι οπαδοί ενός αμερικάνικου συστήματος, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι η τελευταία μεταρρύθμιση του Ομπάμα, το Affordable Care, εκείνο που έδωσε ως κατευθυντήρια οδηγία στο σύστημά του, είναι τη, τη δαπάνη περίπου 5 δις ευρώ για εκπαίδευση 13.000 ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα σε μια πενταετία και, την, και άλλα 5 δις δολάρια, όχι ευρώ, 5,5 δις δολάρια για την ε, αύξηση των παρόχων, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν μελλοντικά στο σύστημα. Και αυτά είναι θέματα τα οποία εμείς μπορεί σε επίπεδο στρατηγικής να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έχουμε vision, δεν έχουμε όραμα για το πώς μπορούν να υλοποιηθούν σωστά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.